σήμερα με τη μεγάλη ανατροπή και τη σπουδαία νίκη που είχατε και είδαμε όλοι, έδειξε ότι μπορεί η αγορτή του. Πλέον είμαστε σε μεταγραφική περίοδο. Εκτός από τον Παπουνασβίλη που ήρθε στην ομάδα, έχουν εντοπιστεί υπόλοιποι στόχοι που θα έρθουν για να ενισχύσουν το ρόστερ? Και το δεύτερο, πάλι αφορά τη μεταγραφική περίοδο, αν έχετε δει τον ποδοσφαιριστή του Απόλλωνα να απαγωνίζεται ως δανεικό στην Καρμιώτη σαν τον Μαλεκίδη και αν υπάρχει περίπτωση επιστροφής του στην ομάδα από τον Ιανουάριο. Καταρχήν, ό,τι αφορά το που θέλουμε, το ξέρουμε. Προσπαθούμε να δούμε το καλύτερο με βάση αυτό που θέλουμε. Αυτό δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν είμαστε μόνο με στα αγορά που ψάχνει και τους καλούς παίκτες ψάχνουν και άλλες ομάδες. Είμαστε μια διαδικασία που προσπαθούμε με υπομονή. Δεν πρέπει να κάνουμε λάθος τώρα. Όσο γίνεται περισσότερο, όλο το λάθος είναι μέσα στο παιχνίδι, μέσα στη ζωή. Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί να πάρουμε πραγματικά τους παίκτες, να μας βοηθήσουν γιατί θα πάρουμε, που θα βοηθήσουν τους ίδιους παίκτες που έχουμε, που είναι πολύ καλοί και σε βάθος. Γιατί χρειαζόμαστε και βάθος. Για να γίνει η ομάδα ακόμα καλύτερη και πιο ανταγωνιστική. Ό,τι αφορά όμως το Μαλεκίδη, είναι ένα παιδί που το εκτιμώ πάρα πολύ, το πιστεύω πάρα πολύ. Θα δούμε γι' αυτό. Είναι κάτι πτώχος στα μυαλά.